Να τον καλωσορίσουμε. Είναι τιμή και χαρά μας που βρίσκεις εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρένε. Επειδή γνωριζόμαστε από παλιά, έτσι βέβαια τιμή και χαρά μας, αλλά επειδή γνωριζόμαστε από παλιά, μου επιτρέπεις. Σε λέω, Εμίλιο. Εξάλλου αυτό είναι και ο τίτλος του βιβλίου σου, έτσι. Αυτή είναι και η επιθυμία σου. Να με λέτε Εμίλιο. Να με λέτε Εμίλιο. Λοιπόν, καλώς όρισες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Μάλλον να αρχίσουμε έτσι όπως άρχισε και η ζωή σου. Ναι. Σήμερα μιλάμε με ένα φτασμένο δικαστή που είναι τιμή για την ελληνική παροικία, γιατί νομίζω ότι είσαι ο πρώτος, ναι, που έχει φτάσει σε αυτό το αξίωμα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ξεκινώντας όμως από μία φτωχή οικογένεια που ήρθε όπως όλοι μας από την Ελλάδα μέσω της ΔΕΜΕ για να ζήσουμε έτσι καλύτερα και να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Θα ήθελες να μας πεις από ποιο μέρος έχετε έρθει και έτσι τις πρώτες σου εντυπώσεις τότε, γιατί νομίζω ότι ήσουν πολύ μικρός. Ναι, ναι, ναι. Γεννήθηκα στο χωριό Σφικιά που είναι κοντά στη Βέρεια στην Μακεδονία. Μάλιστα. Όταν ήμουν 8,5 χρονών, η οικογένειά μου ήρθε στην Αυστραλία με τον αδερφό μου, τον Θεόδωρο, που είναι 4 χρόνια πιο μικρότερος από μένα. Και ήρθαμε με το καράβι Ελληνής, το 1968, τον Απρίλιο. Μέναμε για 6 εβδομάδες στο Widows Migrant Hostel. Και από εκεί για πολύ καιρό μέναμε σε ένα δωμάτιο όλη μας η οικογένεια. Νοικιάζαμε, είσαι ένα μπάγκαλο πίσω από το σπίτι από γνωστού εκεί στο, ναι, πρώτο μέρος. Εκεί μεγάλωσα, πήγα σχολείο και από μικρός ήθελα να γίνω δικηγόρος, γιατί από μικρός όπως και άλλοι στη θέση μου, επειδή ήμουν ο πιο μεγαλύτερος από τα 2 αγόρια, έκανα το διερμηνέα για τους γονείς μου και εγώ έκανα πόλεμο για αυτούς με κάτι δυσκολίες που είχαν. Στη γλώσσα, φαντάζομαι. Στη γλώσσα, και ναι. Και μετά από μικρός κατάλαβα πως για να προστατεύσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου, καλά να ξέρεις τον νόμο. Και αυτό αποφάσισα να γίνω δικηγόρος από ηλικία μικρή, 13-14 χρονών περίπου, και έτσι έγινα δικηγόρος. Όμως είχες και την ευτυχία, νομίζω, να εργαστείς μετά που τελείωσες το πανεπιστήμιο, να εργαστείς σε μια πάρα πολύ καλή εταιρεία, η, ναι, οποία νομίζω πρέπει να βοήθησε και αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, κοίταξε Ρένα, σε ό,τι επάγγελμα ακολουθήσει κάποιος, αν έχει γνωστούς βοηθάει. Εγώ που ήρθα μετανάστες από την Ελλάδα δεν ήξερα κανέναν στο νομικό το κλάδο, αλλά επειδή σπούδαξα σκληρά στο πανεπιστήμιο, είχα τη θέληση και το passion, να το πω, ναι, στα αγγλικά, πάθος, για, ναι, για να πετύχω. Mm-hmm. Όταν τελείωσα το πτυχίο μου το 1982, βγήκα ο πιο καλύτερος φοιτητής νομικών από το Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, και έτσι ας το πούμε πως άνοιξε αυτό το βραβείο πολλές πόρτες. Πολλές πόρτες. Και έτσι είχα την ευκαιρία, χωρίς καμία γνωριμία, αλλά ναι, επειδή πήρα αυτό το βραβείο, να με δώσουν προσκλήσεις για να δουλέψω σε πολλές εταιρείες και διάλεξα μια εταιρεία αυτή. Μια δική σου, ναι, επιλογή. Ναι, που είναι μια καλή εταιρεία. Ναι. Πραγματικά. Έχω την εμπειρία, σε είχα γνωρίσει τότε και να πω και έτσι και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά από εκείνο το καιρό που πρέπει να ήταν αρχές, έτσι δεν είναι? Ναι, της, 93 θα ήταν περίπου. Ναι. Θυμάμαι ότι φέρθηκες πάρα πολύ καλά, κάτι που δεν συνηθίζεται, ας πούμε, όταν πάει κάποιος για μια υπόθεση να του φερθούν με αυτόν τον τρόπο και να του πούνε ειλικρινά ότι ξέρεις κάτι, έχεις υπόθεση, μπορείς να βρεις το δίκαιο σου, αλλά δυστυχώς πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολλά λεφτά και ίσως να χρειαστεί για καιρό κτλ. Αυτό πραγματικά με έκανε να αλλάξω γνώμη για τον κλάδο σας, σαν δικηγόρη. Και εκτίμησα ιδιαίτερα αυτή την γνωριμία και την συμπεριφορά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχεις ξεχάσει ποτέ. Αυτό πρέπει να βασίζεται όμως και στον τρόπο που μεγάλωσες. Οπωσδήποτε. Κάθε ένας μεγαλώνει με την οικογένεια, τα principles, να τα πω στα αγγλικά, τις αρχές που
δείχνουν οι γονείς και είμαι πολύ τυχερός γιατί οι γονείς μου άτυχοι ήταν λόγω του Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το Εμφύλιο Πόλεμο δεν μπόρεσαν να τελειώσουν τις σπουδές τους, πήγαν μόνο 3 χρόνια στο Δημοτικό και δεν είχαν την ευκαιρία για να σπουδάσουν, αλλά από μικρός θυμούμαι, πάντοτε μου έλεγαν οι γονείς μου, πρέπει να σπουδάξεις αν θέλεις να μείνεις σε αγράμματα σαν και εμάς, πρέπει να σπουδάξεις, πρέπει να διαβάσεις. Και έτσι το πήρα σε καρδιά και σπούδαξα και ο αδερφός μου είναι γιατρός, εγώ έγινα δικηγόρος και οι γονείς μου αγράμματα μπορεί να ήταν δηλαδή από formal education, αλλά είχαν καλές αρχές, τίμοι άνθρωποι, εργατικοί άνθρωποι και ό,τι έβλεπα ακολούθησα. Και έτσι ήταν πολύ καλό παράδειγμα για να ακολουθήσω τους γονείς μου και πολύ τους εκτιμώ. Λοιπόν, Εμίλιε, στις μέρες μας χρειάζονται αυτά τα πρότυπα, έτσι ναι, δεν είναι? Οπωσδήποτε. Τα οποία όμως δεν είναι πάρα πολλά. Και ο λόγος που είσαι εδώ και που μιλάμε έτσι και απλά είναι ακριβώς γιατί θα ήθελα να καταλάβει πάρα πολύ ο κόσμος ότι χρειαζόμαστε πρότυπα όπως εσένα. Δηλαδή να μην ντρέπονται ότι έρχονται από μια οικογένεια φτωχή, το ότι έχουν ένα όνομα ελληνικό, το ότι... γιατί πέρασες και κάποιες τέτοιες δυσκολίες, ναι, αν δεν κάνω λάθος, και ότι είναι πολύ βασικό να φροντίσουμε να έχουμε καλά πρότυπα στη ζωή μας. Ναι. Είτε είναι αυτά στο δικό σας κλάδο, ας πούμε, που χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είναι ιδιαίτερη τιμή μας που είσαι σε αυτό, αλλά και προηγουμένως νομίζω είχα γνωρίσει και τον Ιταλό, τον δικαστή, τον Mr. Gobbo. Gobbo, yes, yes. James, ναι, Gobbo. Ναι. Για την Ιταλική παρική, ας πούμε, ναι, ως πρότυπο και τα λοιπά, αλλά και σε όλους τους τομείς νομίζω πρέπει να υπάρχουν, για να μπορούν τα παιδιά μας να κοιτάνε σε αυτούς, να ξέρουν, ας πούμε, ότι ξεκίνησαν οι γονείς τους ή οι γιαγιάδες και οι παππούδες από μια δύσκολη περίοδο, έφυγαν χωρίς να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα κτλ. Και βλέποντας πού φτάνει κάποιος όταν έχει καλές αρχές και όταν προσπαθεί και εργάζεται σκληρά, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Ναι, συμφωνώ. Είμαστε πολύ τυχεροί εδώ στην Αυστραλία που με δουλειά σκληρή και με θέληση μπορείς να αποτύχεις ό,τι θέλεις. Εγώ νομίζω κάποιος ποτέ δεν πρέπει να αρνηθεί το παρελθόν του. Δυστυχώς, όπως έχεις πει, όταν πρώτο ήρθα στην Αυστραλία, επειδή έμενα στο Broadmeadows που δεν υπήρχαν πολλοί μετανάστες, είμαστε μειονότητα, minority. Ναι, και έτσι ήμουν θύμα ρατσισμού. Και αυτός ο ρατσισμός μου έκανε να ντρέπομαι που ήμουν Έλληνας. Και μάλιστα για ένα καιρό είχα αλλάξει το όνομά μου, αντί από Εμίλιο. Είπα τους δασκάλους και τους άλλους τους μαθητές να με λένε John. Δηλαδή να κρύβω που ήμουν Έλληνας. Γιατί πολύ υπέφερα από το ρατσισμό. Αλλά όταν οι ρατσιστές, οι μαθητές έφυγαν στα 15 χρονών, τότε κατάλαβα που είχα και μεγαλώσει και λίγο, ναι, καταλάβαινε πως περισσότερα, ότι αντί να ντρέπομαι που είμαι Έλληνας, έπρεπε να είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Και η φτώχεια που είχες πει, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και εδώ τα πρώτα χρόνια, είναι αιτία για να γίνεις ισχυρός, για να σε κάνουν πιο δυνατόν το χαρακτήρα και να παίρνεις θάρρος και δύναμη από αυτά. Και κάθε φορά που κερδίζεις μία μάχη, να νιώθεις ακόμα και να βάζεις ένα ακριβώς, πιο πάνω στόχο. Ακριβώς. Εκείνος που αρνείται το παρελθόν του, την οικογένεια του, το heritage, την ελληνικότητά του κλπ, νομίζω είναι πολύ φτωχός. Όντως, προσωπικά. Όντως, έτσι. Και έτσι νομίζω εδώ στην Αυστραλία που υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες, αν είσαι ειλικρινής, αν δουλέψεις σκληρά, αν εκτιμάς τους άλλους, τότε δεν υπάρχουν εμπόδια. Μπορείς Σωστά. να πετύχεις ό,τι μπορείς και δεν πειράζει τώρα αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Ιταλός. Ο δρόμος είναι ανοιχτός για σένα, ό,τι μπορείς να το κάνεις εξαρτάται στον εαυτό σου. Έτσι ακριβώς είναι. Εξάλλου, όντως η Αυστραλία μπορεί τα πρώτα χρόνια να ήταν δύσκολα, γιατί ερχόμαστε από κάπου αλλού, από ένα άλλο
τρόπο ζωής, γλώσσας και τα λοιπά. Μακρινή, πολύ μακρινή η απόσταση. Αλλά το γεγονός, ας πούμε, ότι οι δυσκολίες αυτές έβαλαν πείσμα και οι γονείς, αλλά και τα παιδιά αργότερα, όταν άρχισαν να καταλαβαίνουν, στη δική σου την περίπτωση, ας πούμε, όπως είπες, όταν καταλαβαίνεις. Και το βλέπουμε και σήμερα, ότι όσα παιδιά περνάνε δυσκολίες, καταλαβαίνουν καλύτερα τη ζωή και αγωνίζονται περισσότερο, νομίζω, από ότι να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι, αυτό το πιστεύω. Όταν πετύχεις κάτι με τις δικές σου τις ικανότητες, τότε αξίζει πιο περισσότερο ότι... what you attain, what you achieve. Αυτό που έχεις επιτύχει, ας πούμε, αξίζει περισσότερο και δεν το βάζεις και δίπλα σε άλλες αξίες, ας πούμε, όπως είναι οι υλικές αξίες. Ναι. Γιατί αυτό είναι υπεράνω, είναι χωρίς να μπορέσεις να το βάλεις σε ένα καλούπι και να πεις τόσο αξίζει αυτό. Είναι. Καλύτερα να το επιτύχεις κάτι με τις δικές σου δυνάμεις, παρά να σου δώσει κάποιος στο είναι πιάτο, δύσκολο, όπως λένε οι Αυστραλοί. Και είναι και δύσκολο, γιατί έτσι και σου πάρουν το πιάτο, δεν ξέρεις μετά πώς θα μπορέσεις εσύ να βάλεις μόνος σου ένα πιάτο μπροστά σου να φας, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο σκοπός που έβαλες στο βιβλίο αυτό είναι περίπου, φαντάζομαι, αυτό που λες. Ότι ήθελες, αλλά πρέπει να έχει και κάποιο άλλο λόγο. Έγραψα το βιβλίο αυτό επειδή ήθελα για να μάθω για την οικογένειά μου, για τους παππούς μου, τους παραπαππούς μου, και ήθελα να μιλήσω με τους γονείς μου, να πάρω την ιστορία από αυτούς, γιατί δεν είναι γραμμένη. Δυστυχώς στο χωριό μας οι Γερμανοί έκαψαν όλα τα αρχαία, και επειδή οι γονείς μου τώρα είναι ηλικιωμένοι και δεν θα είναι πάντα μαζί μου, ήθελα να τους μιλήσω και να πάρω από αυτούς ό,τι θυμούνταν για την οικογένειά μου, για τους παραπαππούδες κλπ. Και τα έγραψα αυτά, και μετά ήθελα να γράψω και εγώ τους γονείς μου, γιατί αυτοί με έδωσαν πολύ inspiration, δεν ξέρω τα ελληνική γλώσσα. Σου έδωσαν το... Τώρα με μπέρδεψες και εμένα. Inspiration είναι όταν σε εμψυχώνει κάπως. Ναι, ναι. Και ρώτησε για αυτούς, για τα παιδικά τους χρόνια, και μου είπαν πράγματα που δεν τα ήξερα πρώτα. Δεν ήξερα πως αυτοί ήταν μάρτυρες στο εμφύλιο πόλεμο. Πως είδα με τα μάτια τους atrocities, που λένε οι Αυστραλοί. Καταστροφές, σκοτωμούς. Ναι. Η μητέρα μου, παραδείγματος χάρη, μου είπε πως ο θείος της το σκότωσε νεαντάρτες στο διπλανό δωμάτιο, στο σπίτι, όταν ήταν περίπου 11 χρόνων. Πράγματα που δεν ήξερα καθόλου. Θυμούνται όταν πρώτο ήρθαν οι Γερμανοί μέσα στο χωριό μας. Και αυτά ήθελα να τα γράψω για να μάθω και εγώ την ιστορία, όχι για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί την ξέρω αυτή την ιστορία, αλλά πώς τη βίωσαν οι δικοί σου άνθρωποι και οι άλλοι. Πώς την έζησαν οι γονείς μου, οι συγγενείς μου. Και όταν άρχισα να τα γράφω όλα αυτά, έγινα πολύ ενδιαφέρον, και μετά σκέφτηκα πως καλά να γράψω και τη δική μου την ιστορία, γιατί και εγώ άλλαξα σαν άνθρωπος από την μέρα που ήρθαμε στην Αυστραλία. Αθώος, δεν ήξερα τι θα βρούμε εδώ πέρα. Και φοβισμένος, φαντάζομαι, μετά από την εμπειρία που έλεγες προηγουμένως. Πάρα πολύ, που πρώτα αρνήθηκα πως είμαι Έλληνας και μετά αγκάλιασα την ελληνικότητά μου, ας το πω έτσι. Έτσι, και ήθελα να το γράψω αυτό, γιατί οπωσδήποτε μιλώ με πολλούς άλλους που έχουν την ίδια ιστορία με εμένα και λένε τα ίδια. Αλλά δεν έγραψα πολύ. Ετώνησε κανείς να το γράψει και κάτω, έτσι. Έτσι, και είπα, ας τα γράψω εγώ, ας βγει αυτό το βιβλίο και ας ωφελήσει όποιος το διαβάσει. Όποιος το διαβάσει, σωστά. Και είμαι σίγουρη ότι θα ωφελήσει, γιατί είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι κάτι το οποίο δεν θα φανταζόταν κανείς, ότι ένας σήμερα, ας πούμε, δικαστής θα καθόταν να ασχοληθεί και να μιλήσει τόσο απλά και τόσο ανοιχτά για τη ζωή του. Συνήθως δεν γίνεται έτσι, όπως
Ναι. Ξέρεις πολύ καλά, φαντάζομαι. Ναι, κάποιοι, ας πούμε, πετυχαίνουν κάποια πράγματα και θέλουν να κρύψουν το παρελθόν και το πώς ξεκίνησαν. Έχεις δίκιο, Ρένα. Εκείνοι που είναι σε δημόσιες θέσεις, δικαστές, πολιτικοί, όταν γράφουν αυτοβιογραφία, γράφουν για τα achievements. Για αυτά που έχουν πετύχει, ας πούμε. Αυτά που έχουν πετύχει. Το δικό μου το βιβλίο σταματάει στα 23 χρόνια. Δεν λέει τίποτα ότι έχω πετύχει σαν δικηγόρος, σαν δικαστή. Αρχίζει από το 1821, από τον προπαπού μου, ότι έμαθα από τους γονείς μου, και τελειώνει το 1983, όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο και άρχισα την πρώτη μέρα σαν trainee δικηγόρος. Μάλιστα. Δεν είναι το από βιβλίο... Από εκεί και πέρα δεν αναφέρει τίποτα. Όταν βγω στη σύνταξη, μπορεί να το γράψω αυτό το υπόλοιπο. Αυτό όμως μπορούμε να το δούμε εμείς, γνωρίζοντας και μαθαίνοντας για σένα, βλέποντάς και γνωρίζοντας ότι έχεις φτάσει σε μία βαθμίδα στην κοινωνία που τέλος πάντων μας κάνει όλους υπερήφανους και τους γονείς σου ακόμα περισσότερο, γιατί δύο παιδιά, τρία είπες. Όχι, δύο. Εγώ και ο Θόδωρος. Και οι γονείς μου είναι ο Γιάννης και η Στεριανή. Και η Στεριανή. Είναι δύο παιδιά, ας πούμε, τα οποία έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο κοινωνικά, με κόπο, οπωσδήποτε, και αυτό είναι που μετράει. Γιατί και αδερφός σου, νομίζω, είναι απλά δεν είναι απλά γιατρός. Όχι, είναι γιατρός. Ναι. Απλά, απλά, γιατρός είναι GP. Είναι GP. Yeah. Δεν είναι απλός, αλλά είναι GP. Όχι, ενώ δεν έχει γίνει καθηγητής ή κάτι σε πανεπιστήμιο να διδάξει. Αυτό όμως δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει ακόμα, και νομίζω ότι αυτό μεταφέρεται και στις οικογένειές σας, όλες αυτές οι αρχές, έτσι. Ναι, ναι, στους φίλους, στην οικογένεια. Ναι, δεν εγκαταλείπεται, δηλαδή, επειδή ζούμε πιο εύκολα και πιο καλύτερα τώρα. Κοίταξε, οι αρχές είναι εκεί. Ναι, ναι, τα παιδιά μου, έχω τέσσερα παιδιά. Είναι πολύ ωραία παιδιά, είναι ειλικρινά κλπ. Αλλά δεν δουλεύουν σαν δουλεύω εγώ. δεν είχαν την ανάγκη. Ίσως να φταίσεις εσύ, φαίνεται. Που δεν χρειάστηκε. Άλλες χρόνια τώρα είναι. Είναι άλλα, ναι, ακριβώς. Αρκεί να γνωρίζουν όμως ότι πρέπει να βάλουν και λίγη δυσκολία, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε το αύριο. Ναι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν ξέρεις ποτέ, έτσι δεν είναι. Ναι, η γυναίκα μου και εγώ είπαμε τα παιδιά, μόνο ένα πράγμα ζητούμε από εσάς. Να πάρετε κάθε ένας πτυχίο. Και φρόντισε κάθε ένας και έχει πτυχίο πανεπιστήμιο. Τότε από εκεί και πέρα, ό,τι κάνουμε τη ζωή τους είναι δικό τους ζήτημα. Δεν μπορούμε να τους πούμε, εσύ θα γίνεις δικηγόρος, εσύ θα γίνεις δάσκολος. Είναι τώρα άντρες και γυναίκα. Τρία αγόρια. Μα τρία αγόρια και ένα κορίτσι να ζήσουν. Και αυτοί που ζουν, τι θέλουν να κάνουν με τη ζωή τους. Να σου ζήσουν, να σας ζήσουν και να τα δείτε έτσι πραγματικά πρώτα-πρώτα με υγεία και δεύτερον όπως επιθυμείτε. Για το θέμα το Εμίλιο, είναι ναι, εκείνο που σου είχε μείνει τότε και το κράτησες και το έβαλες και τίτλο στο βιβλίο, ναι, έτσι. Ναι. Να σου πω για το όνομά μου δύο πράγματα. Ονομάστηκα Εμίλιος έτσι unexpectedly. Η νουνά μου διάβαζε ένα βιβλίο, «Η ωραία του Πέραν». Και ο ήρωας του βιβλίου αυτό ήταν ο Εμίλιος και Ερμιόνη, νομίζω. Και Ερμιόνη, βεβαίως. Ναι, και έτσι η συνήθεια στο χωριό μας ήταν ο νουνός, η νουνά. Να δώσει το όνομα. Έχω το δικαίωμα να βάλω το όνομα που προτιμούν αυτοί. Και έτσι η νουνά μου έβαλε Εμίλιο, και αυτό το όνομα ούτε πριν από μένα, ούτε μετά από μένα, ονομάστηκε κανένας στο χωριό μου Εμίλιος. Σοβαρά. Πολύ παράξενο. Ναι. Αλλά έτσι την άρεσε την νουνά μου και αυτό κράτησε το όνομά μου. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, ιστορία. Αλλά μας θύμισες και ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι, ναι. Τώρα, όταν έγραψε το βιβλίο, είχα ακούσει από τους γονείς μου πως η νουνά μου με έβαλε το όνομα από ένα romantic story. Ναι, μια ιστορία αγάπης. Μια ιστορία. Αλλά ποτέ δεν ρώτησα ποιο τίτλο είχε αυτό το βιβλίο. Και έτσι όταν έγραψα το δικό μου το βιβλίο, έκανα έρευνα και το βρήκα. Και έχω αγοράσει την εκδόση 1932 που θα είχε διαβάσει η νουνά μου το 1959. Έλα. Όταν με ονόμασε. Γιατί τώρα αυτό το βιβλίο ξαναβγήκε ξανά. Ναι, έχει βγει, ναι, πολλές εκδόσεις. Σωστά. Ναι.
Αλλά αυτό το όνομα το Εμίλιο που είναι αρχαίο και όμορφο ήταν σαν, σαν curse, κατάρα. Σαν κατάρα όταν έμενα στο Broad Meadows, γιατί εκεί πέρα με το ρατσισμό όπως είχα πει. Με το όνομά μου αμέσως κατάλαβαν πως είμαι μετανάστης και με κορόιδευαν και μάλλον με χτυπούσαν όταν περπατούσα στον δρόμο έτσι στα καλά καθούμενα όπως λένε. Ναι. Οι νεαροί με έσβροχναν, με κοροϊδεύαν και τα λοιπά. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Και έτσι γι' αυτό, για να κρύψω που είμαι Έλληνας, είπα τους δασκάλους και τους μαθητές να με λένε Τζον. Αλλά όταν μεγάλωσα και κατάλαβα καλύτερα, τότε τους είπα να με λέτε Εμίλιο και από εκεί κράτησα το τίτλο για το βιβλίο, να με λέτε Εμίλιο. Πολύ ωραία. Αυτό αποδεικνύει, ας πούμε, το ότι πέρασες τα δύσκολα, ναι. Κατάλαβες, συνειδητοποίησες και κατευθείαν έμεινε και μία σφραγίδα εκεί, ναι. Στην ψυχή, φαντάζομαι, ναι, έτσι, ναι. Δεν είναι, ναι. Την οποία την είχες και το θάρρος όμως να το γράψεις αυτό. Δεν είναι εύκολο εδώ που τα λέμε. Δεν είναι. Ναι, ναι. Και ιδιαίτερα τώρα που το έγραψες, στην εποχή, ας πούμε, που το έγραψες, ναι. Γιατί ήδη είχες φτάσει αρκετά ψηλά. Ναι. Έτσι, ναι, ναι. Ναι. Είναι δύσκολο να γράψεις για γεγονότα που, και βιώματα, ναι. Και που σε έχουν πληγώσει. Αλλά με αυτά μεγαλώνεις, με αυτά γίνει ο χαρακτήρας σου. Και έτσι, λυτρώνεσαι κιόλας, νομίζω. Ναι, ναι, όπως λένε οι Αυστραλοί, είναι καθάτη, καθαρίζεσαι, ναι, είναι, σαν χαρακτήρας. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ναι. Αλλά πρέπει να κρατούμε την ταυτότητά μας. Για εκεί να... θα ήθελα να μας πεις, ναι, μερικά πράγματα, ναι, και για τους νέους ανθρώπους. Ναι. Είναι πολύ παράξενο, Ρένα, γιατί γνωρίζω νεαρούς που έχουν γεννηθεί εδώ και είναι πιο Έλληνες από τους γονείς τους. Έχεις δίκιο. Είναι μερικοί που, όπως η γενιά μου, επειδή μας τραυμάτισε ο ρατσισμός, κρύβαμε την ελληνικότητά μας. Από Εμίλιος έγινε Τζον. Αλλά είναι τώρα μερικοί νεαροί που προτιμούν το original, το πραγματικό, ναι, όνομά, ναι, τους. Ναι, ναι, ναι. Και μερικά μπορεί... είναι και πιο δύσκολα από το Εμίλιος, ναι, όχι μόνο τα δείτε... αγόρια, αλλά και τα κορίτσια. Είναι μερικοί που δηλώνονται ως Τζον, αλλά προτιμούν το Γιάννη. Ναι. Οι κοπέλες, αντί να είμαι Helen, λένε Ελένη. Ναι, ναι. Και είναι πολύ ωραίο για να... να βλέπεις τους νεαρούς που γεννήθηκαν εδώ να ξέρουν πιο καλύτερα τη γλώσσα την ελληνική από τους γονείς τους και να να νιώθουν υπερηφάνεια και να, ναι, αγκαλιάζουν. Πιο περισσότερα. Ναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο και ελπίζω να συνεχίσει αυτό, γιατί η ελληνική το heritage, το ελληνικό, παράδοση και η γλώσσα, τα ονόματα, ο πολιτισμός είναι τόσο πλούσιος που μόνο μπορείς να κερδίσεις να το κάνεις embrace. Έτσι. Ναι. Να το κερδίσεις, να κερδίσεις αγκαλιάζοντας και υιοθετώντας το έτσι αυτό, μα λέει ο Εμίλιος εδώ. Και έτσι είναι πραγματικά. Πηγαίνεις στην Ελλάδα καθόλου? Έχεις πηγαίνω. Πάει στο χωριό? Έχω, πηγαίνω συχνά. Ήμουν τον Ιούνιο. Ναι. Πώς είδες το χωριό σου? Το χωριό, πολύ ωραίο να σου πω. Καμία σχέση βέβαια με αυτό που αφήσατε, δεν θα το θυμάσαι κιόλας. Το θυμούμαι πάρα πολύ. Ναι. Ναι, είχα πάει το 1989, πρώτη φορά με το 68. Και μετά, επειδή σαν δικηγόρος δούλευα στην ασφάλεια, insurance law, ναι. Και πήγαινα στο Λονδίνο, στο Lloyd's of London, που είναι η ασφάλιση εκεί πέρα, πήγαινα πολύ συχνά. Όταν πήγαινα στο Λονδίνο, πήγαινα και στην Ελλάδα. Και λίγο πιο κάτω. Έβλεπα τους συγγενείς, τους παππούδες μου. Πολύ μετάνιωσα όμως, Ρένα, που δεν κάθισα με τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μάνας μου, που ήταν τόσο γνώσια, knowledgeable, ναι. Ήξερε τόσα πολλά, έλεγε τόσες ιστορίες. Ιστορίες και τα λοιπά. Η γιαγιά μου, αν... Σοφοί άνθρωποι, ναι, ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ... Αν τη συζητούσα με τη γιαγιά μου για το παρελθόν της οικογένειάς μου, θα μου έλεγε τόσες ιστορίες. Θα είχες ακόμα περισσότερα. Θα έγραφα περισσότερα μέσα στο βιβλίο. Αλλά δυστυχώς έκανα τον τουρίστα και δεν έκανα καλά τον εγγονό.
Να σου πω κάτι, και από αυτό νομίζω έμαθες. Οπωσδήποτε. Κάθε μέρα μαθαίνουμε, δεν είναι όλα τέλεια. Ναι, και κάθε μέρα ανακαλύπτει. Η γιαγιά έφυγε. Η γιαγιά έφυγε, το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Ναι. Οι ιστορίες πέθαναν με τη γιαγιά. Ναι. Έχουμε κάνει όλοι λάθη τέτοια. Δεν φανταζόμαστε ότι η μία στιγμή με την άλλη δεν μοιάζει, και ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλους ανθρώπους. Και το αφήνουμε για αύριο, οπότε μετά το μετανιώνουμε όλοι. Και αυτό συμβαίνει σε όλους μας, είτε είναι η γιαγιά, είτε είναι οι γονείς. Ναι, όμως, Ρένα, βλέπεις τώρα τη γιαγιά μου, τη θυμάμαι πάρα πολύ. Αυτή η γιαγιά, αν είχε την ευκαιρία για να πάει σε σχολείο, θα ήταν πολύ... στέχει πολύ μεγάλη θέση. Ήταν πολύ... δραστήρια, ναι, και είχε πολλές... κινητικό, ναι, διάβαζε, ευκαιρίες μηδέν, αλλά ικανότητες πολλές. Το ίδιο η μάνα μου. Και η μάνα μου και ακόμα τώρα είναι 76 χρονών η μάνα μου και διαβάζει. Και εγώ την παίρνω δώρα, όχι χρυσοφικά και άλλα, την παίρνω βιβλία, γιατί δεν αρέσει να διαβάζει βιβλία. Πολύ ωραία. Είναι πραγματικά ευχή σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει όλοι μας να το αλλάξουμε λιγάκι, να ξεφύγουμε από τα ηλεκτρονικά, είτε παιχνίδια, είτε τηλεοράσεις και όλα αυτά που μας απασχολούν πολλές ώρες, και να αρχίσουμε να διαβάζουμε, ή τουλάχιστον να χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά μέσα, να τα χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν τις γνώσεις μας. Ναι. Γιατί η γνώση νομίζω ότι είναι αυτή που μας κάνει να ανεβαίνουμε και σαν άνθρωποι, και πνευματικά, αλλά και κοινωνικά, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ πάρα πολύ. Το διάβασμα αυξήνει τη γνώση. Έτσι. Είναι σαν ένα λουλούδι. Αν δεν τον βάζεις νερό, θα πεθάνει, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, το θέμα για γύρω από την κοινωνία μας, πηγαίνοντας, λες, στην Ελλάδα και μόλις γύρισες, ναι, δεν ξέρω αν μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα από την εμπειρία σου, το ταξίδι, με το σήμερα της Ελλάδας. Ναι, είναι πολύ τραγικό ότι γίνεται στην Ελλάδα. Στα χωριά νομίζω είναι πιο καλύτερα. Πάντα. Δεν άλλαξε η ζωή τους όσο άλλαξε μέσα στις πόλεις. Που στην Αθήνα βλέπεις μαγαζιά κλεισμένα, εργοστάσια με κλεισμένες τις πόρτες, περισσότεροι μπέγκας, πώς λένε, ζητιάνοι στον δρόμο. Άστεγοι και τα λοιπά, ναι, ναι, δυστυχώς. Αυτά μόνο στις πόλεις τα, ναι, βλέπεις. Στα χωριά έχουν το κυπάκι τους, έχουν και αυτά. Ναι, ναι. Όλοι και κάθε ένας μιλάει για την κρίση. Και είναι πολύ δυσάρεστο να ακούς ιστορίες για ανθρώποι που είναι άνεργοι, δεν μπορούν να πληρώνουν τον νίκιο τους. Εκεί πέρα μίλησα με κάτι δικαστές και ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για να μάθουν περισσότερο για το σύστημα της Αυστραλίας, γιατί σε μερικές περιπτώσεις είναι λίγο πίσω τα συστήματα που έχουν τα δικαστήρια στην Ελλάδα, και ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για να μάθουν για τα συστήματα που έχουμε εδώ πέρα. Και με βοήθησε η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα να επικοινωνήσεις μαζί τους, και έχουμε μια επικοινωνία που νομίζω θα βοηθήσει λίγο. Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν πίσω, παρόλο που όλες αυτές τα επιτεύγματα, ας πούμε, και όλη η σοφία που έχει έρθει από τους προγόνους μας μέσω της δημοκρατίας, μέσω της... μέσα από τη δημοκρατία έρχεται και το θέμα της διοίκησης και της ψηφοφορίας, ναι, και το πώς, ναι, διοικούμε και το πώς δικάζουμε και όλα αυτά, δεν, ναι, είναι. Ναι. Αλλά και τα μαθηματικά και η γλώσσα και το αλφάβητο, όλες οι επιστήμες, όλες ξεκινάνε από εκεί. Οι Έλληνες έχουν, όπως λένε οι Αυστραλοί, a footprint, ναι, σε όλες τις επιστήμες, παντού, σε όλους τους κλάδους. Βεβαίως. Και στα νομικά υπάρχουν ελληνικές λέξεις που είναι σαν πηγές της δικαιοσύνης. Τι έγινε αυτό? Τι έγινε? Τι έγινε? Δεν ξέρω, ναι, να σου πω τι έγινε. Αλλά νομίζω θα το βρούμε ξανά. Αλλά αυτό που είναι, είμαστε πιο πλούσιοι πολιτιστικά από υπήρχε αυτό το μεγάλο κράτος της Ελλάδος.
Νομίζω ότι βάσει αυτού του κράτους έχουν γίνει και πλούσια κάποια άλλα κράτη, γιατί εκεί βασίστηκαν και αυτό είναι γεγονός. Είπες ότι είναι πίσω το θέμα της, του νόμου εκεί, θα έλεγα, έτσι δεν είναι. Εδώ όμως που λένε ότι ακόμα, ας πούμε, υπάρχει το αγγλοσαξονικό σύστημα μιας εποχής α, δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή κάποια αλλαγή και εδώ ή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση? Το μεταφέρω τώρα αυτό, γιατί πολλές φορές ακούω στα... εδώ, επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, έχουμε επικοινωνία με τους ακροατές και πολλές φορές, ας πούμε, σου λέει ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί λιγάκι και εδώ πέρα το νομικό σύστημα. Ποια είναι η άποψή Το νομικό σύστημα ή το πολιτικό σύστημα? Όχι, δεν μιλάμε για πολιτικά εδώ. Ναι, το νομικό σύστημα, έχουμε της Αγγλίας το σύστημα. Αυτό, ναι. Το αγγλικό σύστημα έχει τις αρχές και στην Αμερική, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Νέα Ζηλανδία. Εγώ δεν ξέρω το civil system της Ευρώπης τόσο καλά, αλλά από ό,τι μπορώ να συγκρίνω, το σύστημα της Αγγλίας είναι πάρα πολύ καλό σύστημα, γιατί προστατεύει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αν είσαι σε δύσκολη θέση με τον νόμο, το σύστημα της Αγγλίας προστατεύει τα δικαιώματα σου. Και οι δικαστές, σαν και εγώ, θεωρούμαστε πως είμαστε το τρίτο κλάδος της κυβέρνησης. Υπάρχει η Βουλή, Βεβαίως. Υπάρχει η κυβέρνηση, μετά Βεβαίως. Υπάρχουν οι δικαστές. Σωστό. Και τα δικαστήρια μπαίνουν μεταξύ την κυβέρνηση και το άτομο. Προστατεύουν το άτομο από την κυβέρνηση. Έτσι, και εμείς... δεν νομίζω ότι εδώ επηρεάζεται. No, είμαστε ανεξάρτητοι. Όπως, ας πούμε, στην Ελλάδα υπήρξαν κάποια προβλήματα τέτοια, αλλά εδώ είστε ανεξάρτητοι τελείως. Έτσι, είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι. Εγώ, αν βγάλω μια απόφαση πως ένας νόμος είναι άκυρος, δηλαδή, η κυβέρνηση αμέσως θα το σεβαστεί την απόφασή μου και θα αλλάξει το νόμο ή θα πάει σε πιο ανώτερο δικαστήριο που έχει το δικαίωμά της. Και έτσι, δεν γνωρίζω καμία περίπτωση που εδώ να υπάρχει bribery με τους δικαστές. Όχι, και έτσι γνωρίζουν τους δικαστές στο αγγλικό σύστημα πως είναι ανεξάρτητη και είναι honorable, τίμη, και αυτό είναι μεγάλο, είναι ένα από το πιο σπουδαίο επίτευγμα που μπορεί να έχει ένας δικαστής, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί ναι. Νομίζω ότι δουλεύει ο δικαστής περισσότερο για να δοθεί το δίκιο στον πολίτη, έτσι δεν είναι? Ναι. Έστω και αν χρειαστεί να πάει ενάντια στην κυβέρνηση ή σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν μια αλφαδύναμη. Ναι, ναι, αυτό είναι το μεγάλο όρκο. Τους ελέγχει μόνο η συνείδησή τους πλέον. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ο δικαστής παίρνει όρκο για να κάνει απόφαση σωστή και χωρίς να διακρίνει ποιος είναι ο... Η αντίπαλη, είναι ποιος, ναι, σωστά. Αν είναι κυβέρνηση, αν είναι μεγάλο newspaper, μεγάλη εταιρεία, δεν διακρίνουμε. Βγάζουμε την απόφαση που νομίζουμε είναι σωστά. Και το άλλο που διακρίνει εμάς από τους πολιτικούς, οι πολιτικοί πρέπει να ακούνε τι λένε οι εφημερίδες, τι λένε διαμαρτυρίες κλπ. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε ό,τι λέει το νόμος και αν είναι unpopular, είναι ο ρόλος της Βουλής να αλλάξει τον νόμο. Το οποίο γίνεται με δική σας παρότρινση, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορείς να κάνουμε recommendation εμείς, αλλά πρέπει να βαστίξουμε τον νόμο όπως είναι. Και αυτό είναι πιο πολύ σημαντικό, γιατί είναι σπουδαίο για να βαστίζεται που λέμε το rule of law. Ο νόμος πρέπει να προστατευτεί όπως είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω ότι παρόλη το ότι ζούμε σε μια καλύτερη εποχή και μιλάμε τώρα γιατί ξέρουμε και εγώ και εσύ ότι ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια όταν πρωτόρθαμε, εν τούτης βρίσκεις ότι είμαστε σε καλύτερο δρόμο εδώ στη Αυστραλία γενικά και ιδιαίτερα στην πόλη εδώ που ζούμε?
Γιατί και η εξέλιξη καμιά φορά δεν είναι και τόσο καλή, έτσι δεν είναι. Ελένα, εγώ είμαι big fan, όπως λένε οι Αυστραλοί, της Αυστραλίας. Α, και εγώ το ίδιο. Η Αυστραλία είναι, κοίταξε να σου πω, σαν δικηγόρος έχω ταξιδεύει σε πολλά κράτη. Ναι. Και γνωρίζεις και πολύ περισσότερα, πολλά σύστημα. Είμαστε πολύ τυχεροί που μένουμε σε ένα κράτος που έχει σειρά. Που όπως είχα πει πρώτα, αν θέλεις να επιτύχεις κάτι, έχεις τη δυνατότητα. Σωστά. Είναι, όπως λένε οι Αυστραλοί, meritocracy. Δεν έχει εμπόδια ούτε rice, ούτε class, ούτε άλλα, μόνο την ικανότητα. Δεν είναι τέλεια, κανένα κράτος, κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, αλλά μπορείς να επιτύχεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εκείνο όμως που είπες προηγουμένως για το ρατσισμό, ναι. Ακούγεται ότι έχει μερικά τέτοια του ρατσισμού και στις μέρες μας. Εδώ στην Αυστραλία. Κοίταξε, νομίζω κάθε κράτος υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, minorities, που ναι. έχουν ρατσιστικούς... Τάσεις, ρατσιστικές ναι. τάσεις, ναι. Αυτό δεν... they do not represent the country. Όχι, αυτό όπως δεν εκφράζουν την ναι. πολιτική της και τη χώρα, οπωσδήποτε. Ναι. Ναι. Καλά, είμαστε και το ιδανικό πρότυπο, νομίζω, ναι. να τον κόσμο σαν πολυπολιτισμική χώρα και ιδιαίτερα η Βικτόρια και πιο ιδιαίτερα η Μελβούρνη, έτσι δεν είναι. Εδώ νομίζω το multiculturalism που έχει η Βικτόρια είναι πραγματικό, πραγματική. Πραγματικό, ναι. Δεν είναι μόνο έτσι slogan. Τα λόγια, ναι. Δεν είναι μόνο λόγια. Και νομίζω είμαστε τυχεροί. Δεν είναι τέλειο. Δεν λέω όπως δεν υπάρχουν ανθρώποι που σήμερα είναι θύματα του ρατσισμού. Δεν έχω αμφιβολία που σε μερικά σημεία αυτό υπάρχει. Βλέπουμε στην τηλεόραση στα λεωφορεία που γίνεται ρατσιστικά incidents που λένε οι Αυστραλοί. Ναι, διάφορες περιπτώσεις οι οποίες έχουν ρατσιστική τάση οπωσδήποτε. Αλλά αυτό είναι... Η ερώτηση είναι αυτό χαρακτηρίζει το κράτος ή είναι exceptions. Και νομίζω είναι exceptions. Είναι οπωσδήποτε είναι. Αλλά μερικές φορές, όπως έλεγες και εσύ προηγουμένως, φτάνει μέσα το μέσο ενημέρωση και γίνεται μεγάλο και αρχίζει και ο άλλος, ο οποίος δεν έχει τη γνώση που λέγαμε προηγουμένως, να πιστεύει, ας πούμε, ότι υπάρχει ή άμα έχει κάποιο πρόβλημα, το θεωρεί ότι είναι ρατσιστικό. Αλλά εδώ έρχεται το πόσο σίγουρος είναι κανείς για τις δυνάμεις του και την αξία του, έτσι δεν είναι. Είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως. Ναι, ναι. Και αυτό πρέπει να προσπαθήσουν οι οικογένειες εδώ, μια και μιλάμε και για στα ελληνικά και αναφερόμαστε αμέσως από ένα ραδιόφωνο προς την παροικία μας, το ότι πρέπει να κάνουν τα παιδιά τους και να είναι και οι ίδιοι περήφανοι για αυτό που είναι, να δουλεύουν σκληρά, εδώ έχω το παράδειγμα, να δουλεύουν σκληρά, να πιστεύουν σε αυτό που είναι και σε αυτό που έχουν πάρει από τους δικούς τους, να έχουν αξίες, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα γίνει αύριο για πες μας, ακριβώς. Ναι, ναι, αύριο θα γίνει στο Wheeler Center, ναι. Στο Little Lonsdale Street, μια εκδήλωση ναι, που οργανώνει η ελληνική κοινότητα ναι. και το Food for Thought, Greek Australian Women's Network, που λέγεται A Conversation with Justice Emilio Kyrou. Ναι, δηλαδή, συζήτηση με τον δικαστή Emilio Kyrou. Yeah. Και θα μιλήσω εγώ λίγο. Θα με κάνει interview η γυναίκα του πρέσβη, η κυρία Εύα Ταφαράνος, που θα έρθει με τον πρέσβη από την Καμπέρα και θα είναι μαζί μας. Ο Νίκος Παπαστεριάδης, Νίκος Παπαστεριάδης από το Πανεπιστήμιο, η Ελένη Νίκας η Ελένη, και ναι. θα μιλήσουμε στα θέματα που έχουμε μιλήσει απόψε για το βιβλίο και για την γενικά, ελληνικότητα, ναι. όλα αυτά. Πολύ ωραία λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να σας δούμε όλους, να έρθει ο κόσμος να το απολαύσει, είναι χωρίς είσοδο, δεν έχει δηλαδή εισιτήρια κτλ. Και νομίζω είναι σε 7, στις 6.
Στις 6 ώρα λοιπόν, πολύ, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τι να πω τώρα, να σου ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις έτσι στον κόσμο που μας ακούει. Τι να πω, Ρένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία για να μιλήσουμε μαζί και αυτό, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα μετά από 20 χρόνια, όχι σαν πελάτη, αλλά σαν συνάδελφο. Να είσαι καλά, λοιπόν, και εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι η Παρικία σήμερα έχει μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και εμείς σε ραδιόφωνο εδώ. Χαιρόμαστε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι απλά, όπως απλά θα σε λέμε και Εμίλιο. Έτσι, απλά, έτσι απλώς όπως είσαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλό στη ζωή σου, στην οικογένειά σου. Είμαστε πολύ περήφανοι, μας έχεις κάνει υπερήφανους και σανότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρένα. Γεια. Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, αυτά από μας εδώ, να πραγματικά μια από τις όμορφες στιγμές του ραδιοφώνου με έναν άνθρωπο ο οποίος μας έδωσε και την ευκαιρία να σκεφτούμε λίγο καλύτερα, να δούμε ότι όταν γκρινιάζουμε για κάποιες δυσκολίες ή όταν επιμένουμε για κάποια πράγματα όσον αφορά τα παιδιά μας και την κοινωνία που ζούμε, να δούμε ότι εάν ξεφύγουμε από την παράδοσή μας και από τον πολιτισμό μας και από την ελληνικότητά μας και από το να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε και για αυτό που είναι και υπήρξαν οι γονείς μας και από εκεί που ήρθαν, νομίζω ότι όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα για την καθημερινότητά μας και για το μέλλον μας, το δικό μας και των παιδιών μας. Παίρνουμε άλλη δύναμη με αυτόν τον τρόπο, γιατί εδώ που τα λέμε όλοι οι μη Έλληνες έχουν βασιστεί πάνω σε αυτά που εμείς τα κληρονομήσαμε. Αν λοιπόν δεν τα βάλουμε σε πράξη, δεν θα φταίει ο καθένας μετά που είτε θα μας εκμεταλλευτεί, είτε θα δημιουργηθούν δυσκολίες στη ζωή μας, τις οποίες αρχίσουμε να λέμε ότι φταίνε οι άλλοι και όχι εμείς. Είναι στο χέρι μας λοιπόν. Ο Εμίλιος Κύρου μας έδωσε εδώ το μάθημα ότι πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω σε αυτό που είμαι και σε αυτό που είναι οι δικοί μου άνθρωποι, οι γονείς μου. Δεν ντρέπομαι. Είμαι υπερήφανος από εκεί που έρχομαι. Εργάζομαι σκληρά. Περνάω τις δυσκολίες.